Γεια σας. Κάτσε να περιμένω λίγο να μπουν και άλλοι. Παιδιά, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά γενικά, να προσέχετε. Μ' ακούτε, ακούγομαι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, είμαι σοκαρισμένη και εγώ με όλο αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να προσέχετε. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να έχετε τρελαθεί όλοι στο σπίτι, αλλά είμαστε όλοι στο σπίτι. Αγαπώ τα fan pages μου. Ευχαριστώ για τα ωραία και τα υπέροχα τα σχόλια. Γενικά επικρατεί μια τρέλα, οπότε θέλω όσοι είστε καλά να μην το χάνετε, να συνεχίσετε να είστε καλά και να προσέχετε πάρα πολύ. Τον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν μπορεί να μπει στο live για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ο οποίος μου έχει ζητήσει να τον βάλω σε ένα από τα live μου, εδώ και καιρό. Οπότε θα τον βάλω, λοιπόν, σε ένα από τα live μου. Είμαι στο δωμάτιό μου, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Κολλάει. Κολλάει, παιδιά, το ίντερνετ, το Instagram. Να δούμε. Παιδιά, δεν έχω καλή σύνδεση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον δεν έχω. Ξέρω τι γίνεται. Προσπαθώ να βάλω κάποιον στο live μου, αλλά δεν μπαίνει. Δεν ξέρω αυτή η σύνδεση. Αυτό είναι το αγαπημένο μου φίλτρο, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον βάλω τον Αλέξανδρο, δυστυχώς, για κάποιο λόγο. Γεια σας. Απλά, γενικά, επειδή λίγο δεν είμαι πολύ active τελευταία, είναι ότι δεν είμαι και πολύ σύμφωνη στο να
σε αυτές τις μέρες να είμαστε και τόσο μέσα τη, στην τρελή, ξέρεις, του Instagram, περί Instagram και περί social media. Μόνο εάν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν έχω κάνει και τα live μου και δεν έχω ανεβάσει και τόσο πολύ στο Instagram. Παιδιά, sorry που δεν μπορώ να βάλω κάποιον, αλήθεια. Περίμενε. Έχω πάρα πολύ κακό ίντερνετ ή έχουν τα παιδιά κακό ίντερνετ. Γεια σου Γιώργο μου. Δεν έχω καταλάβει. Αναστάσεις από Θεσσαλονίκη, φιλάκια.